Την Κρήτη χτυπάει η καρδιά της μεγαλύτερης ομάδας ευρωομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για την ετήσια συνάντηση κατά την οποία γίνεται η χάραξη της πολιτικής για την κοινοβουλευτική χρονιά. Το παρόν θα δώσουν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενώ τις εργασίες ανοίγει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ζωντανή σύνδεση με το αεροδρόμιο Ηρακλείου, εκεί που βρίσκεται η Μέρη Καριωτάκη, καθώς πριν από λίγο προσγειώθηκε το αεροσκάφος, η ειδική πτήση με τους 170 περίπου ευρωβουλευτές. Και Μέρη, βλέπουμε εικόνα σε ζωντανή σύνδεση και την υποδοχή που έχει ετοιμάσει τόσο ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Μημαράκης, τον οποίο βλέπουμε, φυσικά και με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούμε, Μέρη. Καλησπέρα, Νικόλα. Βλέπουμε, Μέρη, και κύριοι, από εδώ, από την... Μέρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε αυτή την ώρα και την υποδοχή και του κυρίου Βέμπερ. Παίρνουμε ζωντανή σύνδεση στο αεροδρόμιο. Ναι, Μέρη. Καλησπέρα σας λοιπόν εδώ από την πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, εδώ όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει δώσει ραντεβού. Όπως πολύ σωστά είπες, η καρδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος χτυπά αυτές τις μέρες και ως την Παρασκευή εδώ στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Χερσόνησο. 180 ευρωβουλευτές από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρωβουλής και φυσικά του μέλη του στελέχη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δίνουν το παρόν σε αυτή την συνάντηση, την ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εδώ από όπου τα στελέχη θα συζητήσουν, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα καυτά θέματα της επικαιρότητας, με κυρίαρχο φυσικά την ενέργεια και το περιβάλλον, αλλά και την οικονομία της Ευρώπης και φυσικά τα όσα συμβαίνουν σε γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Και από εδώ θα χαράξουν τη στρατηγική, εδώ είναι που θα πάρουν αποφάσεις για όλα τα θέματα που έχουν τεθεί στην ατζέντα. Υπάρχει μια μικρή συνάντηση αυτή τη στιγμή των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπετε, είναι ο πρόεδρος της ΝΟΔΕΚΗ με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον Μάθιου Βέμπερ, ο οποίος ήρθε και αυτός μαζί με την πτήση που έφερε όλους τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Θα κάνουμε τώρα... Δεν ξέρω αν μπορούμε. Προσπάθησε να πλησιάσει, βέβαια, Μέρη. Εξήγησε ότι είσαι ζωντανή σύνδεση. Να πάρουμε και ζωντανά έτσι τον ήχο. Λοιπόν, βλέπουμε την υποδοχή όσο η Μέρη προσπαθεί να πλησιάσει και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κομμάτος. Όπως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή... Να πλησιάσεις και το μικρόφωνο, Μέρη, έτσι ωραία. If you want to say something, it's a great... We are on air. Welcome to Crete, Mr. Vember. Welcome to Crete. Welcome to Greece. Well, it's great to be here as EPP family, to the strongest political family in the European Union, to be in Crete is a great moment. First of all, because it's an island and also a country of future, of a good perspective. We can learn a lot here as Europeans here in Crete, in Greece. And it's great to be in a country where we have Ms. Kyriakos Mitsotakis, a strong leadership. So that's why... You have to tell this to Erdogan, because today, you know... He said that with nothing can save Greece, neither Europe or America. I think everybody knows at the end Greece is strong and embedded in a European Union. As a European country, it will be strong in the future. Will you call him to Praga? To Praga, what do you mean? It's Europe, it's not EPP, this okay. In Praga. Do you think that he has to come? Simon. Yes. Yes, he has to serve pizza. Thank you very much. Thank you. Λοιπόν, Μέρη, να δώσουμε δύο στοιχεία για το τι είπε ο κύριος Βέμπερ στη συνέντευξη που παραχώρησε. Συγγνώμη, γιατί δεν είχαμε την ταυτόχρονη μετάφραση, καταλαβαίνετε. Βέβαια, βέβαια. Να πούμε ότι εξέφρασε την ικανοποίησή του και την χαρά του που βρίσκεται και στην Κρήτη, όπως είπε συγκεκριμένα, αλλά και στην χώρα. Η Κρήτη είναι δυνατή, συγκράτησα, Μέρη, μεταξύ άλλων, στα όσα είπε και κληθείς να απαντήσεις στην ερώτηση που του έκανες. Είναι δυνατή και είναι και μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας η Ελλάδα συνολικά, απαντώντας βέβαια στην πολύ εύστοχη ερώτηση που του έδωσες για την συμπεριφορά που έχει η Ευρώπη απέναντι στον Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, ακριβώς. Είπε ότι η Ελλάδα φυσικά είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ισχυρό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέκεται δίπλα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είπα ότι θα πρέπει να πει όλα αυτά για την όμορφη χώρα, τον όμορφο τόπο. Είπε ότι η Ελλάδα είναι το μέλλον της ανάπτυξης, είναι το μέλλον της οικονομίας. Είπε ότι από εδώ μπορεί να ξεκινήσει κάτι καινούριο και μεγάλο για ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό θα προσπαθήσει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να κάνει.
και τον ρώτησα, του είπα μάλλον αυτό να το πει και στον κύριο Ερντογάν, αναφερόμενοι φυσικά στη δήλωση που έκανε σήμερα σχετικά με το αν θα μπορεί να μας σώσει κάποιος εκ των συμμάχων. Ο κύριος Βέμπερ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι φυσικά είναι η Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα πολύ ισχυρό, και στην ερώτηση για το αν πιστεύει ότι πρέπει να κληθεί στην Πράγα ο κύριος Ερντογάν, και μιλώ για την επερχόμενη σύσκεψη που υπάρχει εκεί στις πρώτες μέρες του Οκτώβρη, ο κύριος Βέμπερ είπε, μάλλον δεν κατάλαβε ακριβώς την ερώτηση, ωστόσο ο κύριος Μημαρέκης τόνισε πως το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι αυτό που κάνει τις προσκλήσεις, όπως πολύ καλά ξέρουμε, και έχουν διατυπωμένη άποψη για τις προκλήσεις του Ερντογάν. Από εδώ λοιπόν, από το αεροδρόμιο, βλέπετε και την εικόνα αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που έχουν έρθει στην Κρήτη θα κατευθυνθούν προς το ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, εκεί από όπου σε λίγες ώρες θα ξεκινήσει, σε λίγη ώρα μάλλον, θα ξεκινήσει και το κανονικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Το οποίο θα ξεκινήσει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 7 το απόγευμα. Έτσι, όπως είναι προγραμματισμένη. Εμείς συνεχίζουμε και παίρνουμε εικόνες ζωντανά το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ακούσαμε και τη δήλωση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κορυφαίου Ευρωπαίου αξιωματούχου, του κυρίου Βέμπερ, στην Κρήτη TV, αποκλειστικά στην Κρήτη TV και στην Μέρη Καριωτάκη, η οποία έθεσε και τις δικές της ερωτήσεις. Πολύ εύστοχα σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι των ελληνοτουρκικών, μέρη για το οποίο περιμένουμε να ακούσουμε πολλά και στην συνάντηση αυτή, την τριήμερη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος επικριτικού εδάφους. Ακριβώς, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε να πάρουμε απαντήσεις. Μην ξεχνάμε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι το ισχυρότερο, η ισχυρότερη ευρωομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τα περισσότερα στελέχη που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις, θα λέγαμε, στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή προέρχονται από τους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δεν μπορεί παρά να πρέπει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και να απαντήσει, αλλά και να διαμορφώσει, θα λέγαμε, τη στρατηγική. Είναι πολλά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, για τα οποία ακούσαμε, πήραμε μια πρώτη γεύση για το πού περίπου θα κινηθούν. Είναι όμως πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, είναι η ενέργεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη και μας βασανίζει. Είναι φυσικά και το ζήτημα της οικονομίας, η ευρωπαϊκή οικονομία κινδυνεύει να την αχτεί στον αέρα με δεδομένη όλη αυτή την πίεση που υπάρχει εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Έτσι, λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το τριήμερο. Μέρη Καριωτάκη φυσικά συνεχίζει στο ρεπορτάζ. Θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις και στην εκπομπή Κρήτη σήμερα που ακολουθεί, αλλά και στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σε αποδεσμεύσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κ. Μημαράκης, στην Κρήτη TV. Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, με επικεφαλής τον πρόεδρο, τον Μάνφρεντ Βέμπερ. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός που τιμά τη χώρα μας, γιατί για πρώτη φορά όλοι οι ευρωβουλευτές με ειδικό τσάρτερ έρχονται κατευθείαν από τις Βρυξέλλες για να συζητήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, με κυρίαρχο την ενέργεια και την οικονομία, να φτιάξουμε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τις οποίες θα προτείνουμε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο,